Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή θεματολογίας από τις συχνότητες του Λίρα TV ξεκινάει και σας καλωσορίζει. Για να ξανακερδίσει ο αθλητισμός την πραγματική του έννοια, είναι απαραίτητο να συνδεθεί άμεσα με την παιδεία. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Εάν δούμε τη μορφή που έχει ο αθλητισμός σε κάποια συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πολιτισμική κατάσταση της κοινωνίας αυτής. Σκοπός, η σωματική και πνευματική ανέλυξη και όχι το κέρδος όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτά και πολύ ακόμα περισσότερα με τον εκλεκτό μας καλεσμένο κύριο Μορφίδη Κωνσταντίνο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Εύρου. Κύριε Μορφίδη, καλώς ορίσατε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους όλους συντελεστές του σταθμού σας, που φιλούξουν αυτού του σταθμού σας, που προάγει βέβαια αυτά τα οποία ο καθενής θα μπορούσε να αναφέρει, αλλά δεν έχει εξαίρεση τον τρόπο να τα αναφέρει μέσα από κάποιο μέσο. Βέβαια, με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή, με το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, σας γνωστοποιώ ότι δεν μας δίνεται αυτό το βήμα να μπορέσουμε να εκφράσουμε όχι, θα έλεγα, τις απόψεις, αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει έξω στην κοινωνία μας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Σήμερα αυτό που θα συζητήσουμε, κύριε Βοντετσιάνο, έχει να κάνει δηλαδή με τον αθλητισμό, μια που ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό και το τελευταίο διάστημα έχουμε αναφερθεί σε πάρα πολλές εκπομπές. Κατά συνέπεια, θα έχουμε μια όμορφη συζήτηση, δεδομένου και εγώ επί 40 χρόνια ασχολούμαι με τον αθλητισμό, κύριε Μορφίδη, και θα πω ότι ο αθλητισμός αποτυπώνει την πολιτισμική κατάσταση μιας κοινωνίας και η Ελλάς των Ολύμπιων Αγώνων, των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, ανέδειξε αυτή την τεράστια αθλητική δραστηριότητα με τους καλύτερους. Θα έλεγα από κάπου εδώ να ξεκινήσουμε, όπως θέλετε εσείς να σχολιάσετε λίγο τα λεγόμενα. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει και σε προσωπικό επίπεδο, πέραν από τα μέσα που τηλεόραση και ραδιόφωνο web, και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, Βοντετσιάνο, και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε αυτό το τοπίο, γιατί και οι ίδιοι είμαστε αθλητές. Άλλο άθλημα εσείς, άλλο εμείς. Εγώ τουλάχιστον. Αυτό που σήμερα θα συζητήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, έχει να κάνει με τον αθλητισμό, τρόπο ζωής και πολιτισμική συνήθεια, θα πει κανείς. Έχουμε κάνει αρκετές φορές εκπομπές πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά συνέχεια μπαίνουν και κάποια καινούργια στοιχεία. Έχουμε αναφερθεί και έχουμε πει ότι από μικρές ηλικίες, όπως θα δούμε και σήμερα μέσα στα αυτά που θα συζητήσουμε, το πλατήσκαλο πραγματικά, και πώς θα μπορούσε να συμβεί και στον αθλητισμό αν δεν υπάρχει παιδεία. Η παιδεία, άμα θα δούμε λοιπόν, είναι το γενικότερο πλατήσκαλο που μπορώ να πω σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, εξού και στον αθλητισμό. Πολλές φορές, φαντάζει χιλιοϊπωμένο λοιπόν και τετριμένο το ρυθέν νους υγιής και εν σώματι γη, όπως αποτελεί μια μεγάλη αλήθεια πως η άθληση και η άσκηση εν γέννη είναι τρόπος ζωής και μια συνήθεια, θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα στους νέους. Έτσι, ξεκινώντας όπως αναφερθήκαμε από τους νέους, γιατί εκεί μπορούμε να χτίσουμε τους αυριανούς πολίτες, αλλά και αθλητές. Είτε αυτό το κομμάτι αφορά στον ερασιτεχνικό τομέα ή στο πιο επαγγελματικό για κάποιους που επιτρέψουν. Φυσικά λοιπόν, στη σημερινή εποχή που πέραν από την οικονομική κρίση που θέλουμε να λέμε ή τουλάχιστον που μας έχουν προωθήσει, έχει σημασία είναι ότι λείπουν τα χρήματα από την τσέπη μας. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, ότι πόσο υφίστανται τα χρήματα αυτά για να μπορούσαν να γίνουν όλες αυτές οι βελτιώσεις, γενικά θα έλεγα, από κτηριακές εγκαταστάσεις μέχρι υποδομές, δηλαδή μέχρι και προπονητικό team και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. Αυτή την φτιαχτή, ας πούμε, οικονομική κρίση, τόσο λοιπόν και η κοινωνική όσο και η αξιακή κρίση είναι εμφανής όσο ποτέ άλλοτε. Η άφηση είναι καθοριστική ως φορέας παιδείας, εγύμνασης πολιτισμού και εξόδου από τα αδιέξοδα για την νεολαία τουλάχιστον, και ανεβαίνουμε με τα ηλικιακά τουλάχιστον, το οποίο ισχύει και εκεί. Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως, όσο μάλλον τώρα στις μέρες και τα χρόνια που διανύουμε.
Συνήθως, όταν γίνεται λόγος για αθλητισμό ή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ο νους μας πάει κατευθείαν στο επαγγελματικό κομμάτι του. Και μάλιστα στα πιο προβεβλημένα σπόρ, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αυτά που τουλάχιστον μας έχουν μάθει μέχρι σήμερα, τα πιο διαδεδομένα τουλάχιστον. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και δεν υπάρχουν και άλλα σπόρ, αλλά όπως και να έχει. Υπάρχει μια πλειάδα λοιπόν αθλημάτων, ομαδικών και μη, η οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί ανάλογα με την κλίση του, το ενδιαφέροντό του, τις ικανότητές του. Και φυσικά όχι μόνο σε επίπεδο πρωταθλητισμού όπως γνωρίζουμε, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο ή απλά με στόχο την ευεξία, την ευζωία και την γύμναση. Είναι γεγονός πως η καλύτερη προοπτική είναι ο αθλητισμός να μπαίνει από νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Και εφόσον βέβαια υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον γι' αυτό. Γι' αυτό αναφερθήκαμε έτσι, για τις μικρές, όπως είπαμε, ηλικίες. Δεν είναι σωστό, επί παραδείγματι, οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, κύριε Βοντετσιάνο και αγαπητοί τηλεθεατές, που πολλές φορές γινόμαστε καταπιεστικοί, εμείς που είμαστε γονείς, στα παιδιά. Τα οποία θα πρέπει να τα αφήσουμε έτσι ελεύθερα να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να ενταχθούν σε κάποιο άθλημα, ενώ αυτά. Ναι. Θα ήθελα, κύριε Μορφίδη, να πω το εξής, ότι η μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στο επίπεδο των προπονητών, των εκπαιδευτών, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα παιδιά μας και τους περνάνε το κάθε άθλημα το οποίο θα επιλέξει το παιδί μας. Όμως πρέπει να τα εκπαιδεύουν όχι σωματικά, αλλά και νοητικά, να τους δίνουν τις βάσεις πέραν από την άθληση και την εγκύμναση του σώματος και του νου. Τι λέτε? Ακριβώς. Ναι, φυσικά συμφωνώ και μάλιστα θα πρέπει η κοινωνία μας, τα ίδια τα κόμματα που έρχονται στην πορεία κυβερνήσεις να δώσουν έτσι ένα ιδιαίτερο βάρος, μια ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά πόσο υφίσταται αυτό βλέπουμε και τα αποτελέσματά του. Φυσικά δεν θα θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει αυτός ο μιμητισμός λοιπόν στα παιδιά. Και όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, η καταπίεση σε κάτι το οποίο στην αρχή υπάρχει ένας ενθουσιασμός, μετά γιατί αποθαρρύνονται όλα τα νέα άτομα, τα νέα τα παιδιά. Γιατί δεν τους αφήνουμε να έχουν τις δικές τους επιλογές ή τουλάχιστον να διορθώσουν στην πορεία κάτι το οποίο μπορεί να δείχνει ότι τους αρέσει, αλλά τελικά η επιλογή του να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, είχαμε αναφερθεί και παλιότερα, αν θυμάστε, ότι σε αυτό υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων μέσα από το λεγόμενο κράτος, ο οποίος έκανε κάποιες επιλογές και έβλεπε ταλέντα, τα οποία είχαν μία ιδιαίτερη κλίση σε ένα άθλημα το οποίο τους πήγαινε πιο καλύτερα. Αυτό βέβαια συμβαίνει και με τη μουσική, μια που έχω ασχοληθεί και το έχω δεχτεί στο πετσί μου και με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Δεν ξέρω κατά πόσο υφίσταται τώρα. Εύχομαι να υπάρχει ένα θετικό κομμάτι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και να λειτουργεί έστω και υποτυπώδες, γιατί έχω την εντύπωση ότι και αυτό το κομμάτι έχει χαθεί. Έχει πολύ μεγάλη και καθοριστική σημασία, γι' αυτό και το τονίζω. Θα έλεγα, μιλήσατε για ταλέντα και θα σας πω το εξής, ότι και από δική μου άποψη αυτά τα 40 χρόνια στο κομμάτι του αθλητισμού, στις πολεμικές τέχνες, έχω δει ότι χάνονται ταλέντα. Έτσι, περαιτέρω δεν μπορούν να προχωρήσουν εφόσον πάνε πέραν από την σχολή, από το γυμναστήριο, από το σύλλογο, πάνε κάπου αλλού. Δεν έχουν την ανάλογη προώθηση και πρέπει να βρουν από την τσέπη τους. Ωστόσο όμως και οι αδικίες είναι εμφανέστατες. Όχι μόνο σε ένα μέρος του αθλητισμού, σε πολλά κομμάτια. Κατά συνέπεια, ο αθλητής βλέπει, το νιώθει, το εισπράττει ότι αδικήθηκε. Κέρδισε μένα, αλλά δεν κέρδισε αυτός και τους άλλους. Και τα παρατάει. Και χάνουν κάποια ταλέντα, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά και γνωρίζουν και πολλές περιπτώσεις. Τι λέτε εσείς? Ναι, ναι. Όλοι μας έχουμε μία τέτοια εμπειρία, κακή εμπειρία θα το λέγω εγώ, αγαπητή κύριε Βοντεσιάνο, η οποία είναι άλλο πράγμα να δεχόμαστε ότι έχουν γίνει κάποια λάθη ή κάτω από κάποια ιδιαίτερη πίεση μπορεί να δοθούν κάποια λαθασμένα αποτελέσματα. Λόγου χάρη, στο άθλημα που έχετε επιλέξει, νομίζω ακόμη και ένας πόντος, και το αγαπάτε, ακόμη και ένας πόντος λοιπόν μπορεί να καθορίσει όχι έναν αγώνα, ακόμη και πρωταθλήματα, ακόμη και παγκόσμιες διακρίσεις. Δηλαδή, στην κόψη του ξηραφιού,
Γι' αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό παράδειγμα. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, υπάρχει, για να κάνουμε έτσι και μια μικρή σύγκριση, στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το λεγόμενο VAR, αν το λέω σωστά, το οποίο στην ουσία δηλαδή τι κάνει. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι μπορεί κάτι να μου έχει ξεφύγει σαν διαιτητής. Οπότε ας πάμε λοιπόν να δούμε, μήπως έχω πάρει κάποια λάθος απόφαση. Και πολλές των περιπτώσεων βοηθά πάρα πολύ. Δηλαδή σε ένα κομμάτι με μια δικιά μου αξιολόγηση κατά το 90%. Γιατί αν δεν είναι καθαρή και η φάση, δεν μπορεί να βγάλει... Είναι στο περίπου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Συγγνώμη. Αλλά είναι φορές όμως που πραγματικά υπάρχει αυτή η τεράστια αδικία και στο ατομικό αλλά και στο ομαδικό, στην ομαδική άθληση, η οποία δηλαδή σαν ο ήμουν άνθρωπος βλέποντας δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό το πράγμα, δεν καταπίνεται, δεν τρώγεται που λέμε. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει, φανταστείτε σε ένα παιδάκι μικρής ηλικίας που είναι ένα ζυμαράκι στην ουσία, μέχρι που να μεγαλώσει, να πάρει όλες αυτές τις εμπειρίες. Πώς θα φαντάζεσαι? Ας πάρουμε λοιπόν τον εαυτό μας σε μια τέτοια θέση, πώς θα το δεχόμασταν. Έτσι πρέπει λοιπόν να το δούμε. Και φυσικά υπάρχουν από εκεί και πέρα τεράστια πράγματα, αλλά ξέρετε, μέσα στη συζήτησή μας, επειδή έπεσε στην αντίληψή μου όλες τις τυχαία σήμερα, κοιτούσα ένα βίντεο. Πολλές φορές έρχονται διαφημίσεις και βλέπεις, και είχε να κάνει λοιπόν με το αθλητικό κομμάτι και δείχνει μέσα πώς έχει μπει και το δόγμα, αλλά και η πολιτική, όχι η σωστή πολιτική, καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό που προάγουν οι πολιτικοί, οι σημερινοί βουλευτές, ξέρω εγώ, και κόμματα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αγκάθι και έχει κάνει πάρα πολύ μόλυνση. Δηλαδή, έχουμε από τη μία, βγάζουμε τώρα τις παθογένειες λίγο πολύ, έτσι, για να συνεχίσουμε και αυτό που αφήσαμε στη μέση, τον ήρμό μας. Λοιπόν, έχουμε δόγματα, έχουμε διάφορες πολιτικές, έχουμε διάφορους σπόνσορες που ως μεγαλύτερος σπόνσορες, όπως είχαμε πει, θα μπορούσε να είναι το ίδιο το κράτος, μπαίνουν άλλοι χορηγοί. Γενικά δηλαδή υπάρχει έτσι ένα λαλούμ και θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή γραμμή, αν το θέλουμε, και μια σωστή σειρά. Αυτά είναι βέβαια τα κακοσκήμενα που συμβαίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Δεν πρέπει ουσιαστικά να το επιτρέψουμε να συμβαίνουν. Λοιπόν, και έτσι και... για να συνεχίσουμε. Βάτε μια ολοτελεία. Μιλήσατε πριν λίγο για μιμητισμό. Εάν, και θέλω λίγο να το εξειδικεύσουμε. Αν εννοείται μιμητισμό το παιδί μου να ακολουθήσει εμένα στο άθλημα που κάνω, έχει καλώς. Εάν όμως ο μιμητισμός είναι να ακολουθήσει κάποια κακώς παραδείγματα σε άσχημες φάσεις του αθλητισμού, εκεί θα ήθελα λίγο να μας το εξειδικεύσετε. Μιμητισμός σε ποιο πράγμα από τα δύο? Ακριβώς. Ναι, θα το ξεκαθαρίσουμε, γιατί καλά κάνετε και μου βάλετε αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε λοιπόν κάτι το οποίο μιμείται κάποιος κάποιον άλλον, πώς το δέχομαι εγώ, δηλαδή βάζοντας σαν στόχο, σαν είδωλο κάποιον αθλητή και λέω θα τον μοιάσω. Άρα λοιπόν μιμούμε τις κινήσεις του και θέλω να φτάσω σε αυτόν. Από την άλλη όμως είναι και με ποιον τρόπο αυτός ο άνθρωπος έχει ανεληφθεί και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή με έναν δόλιο τρόπο, με μια υποβοήθηση από πίσω που τέλος πάντων δεν είναι και αυτός ο αθλητής που άξιζε λοιπόν να είναι σε αυτή τη θέση και με ποιον τρόπο έχει ανεβεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ και δεν νομίζω θα βγάλουμε και κάποια άκρη τώρα να αναφερθώ έτσι συγκεκριμένα ο τάδε, αλλά εκεί λοιπόν το παιδί δεν μπαίνει στη διαδικασία, ή τουλάχιστον όχι το μικρό παιδί, ένας νέος, ας το πούμε, ένας έφηβος, να μπει στη διαδικασία όταν γνωρίζει και αψηφάει όλο αυτό και δεν τον ενδιαφέρει και συνεχίζει. Σου λέει τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπήκε και εγώ θέλω να το φτάσω. Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός. Όσο και εγώ να προσπαθώ να μοιάσω εσάς, κύριε Βεντετσιάνο, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Λοιπόν, τουλάχιστον να προσπαθήσω να πιάσω λίγο τα βήματά σας στο άθλημα που με ενδιαφέρει, έτσι. Ως εκείνο το σημείο καλά. Αλλά νομίζω ο καθένας αντιλαμβάνεται τι θέλω να πω μιμητισμός. Όταν υπάρχει και η υπερβολή, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζεις,
Και συνεχίζεις λοιπόν να θέλεις να έχεις, ας πούμε, αυτή την τη λαθασμένη ανέλυξη. Συνεχίζεται και έγινε κατανοητό. Συνεχίστε. Λοιπόν, πέραν από όλα αυτά, λοιπόν, ο αθλητισμός θα έλεγα ότι μεταδίδει στον άνθρωπο σημαντικές αρχές και αξίες. Αυτές, τουλάχιστον έτσι όπως θέλουμε να λέμε, υφίστανται όμως αυτές οι αξίες και αρχές. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και στον πολιτικό φορέα και έχουμε βάλει πραγματικά με μεγάλα κεφαλαία γράμματα αξίες και αρχές, γιατί θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία για να κάνουμε μία ανάλυση τι σημαίνει αξίες. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν πάμε στη διαδικασία λοιπόν να δούμε κάποια βήματα παρακάτω. Άρα, ο αθλητισμός έχει και αξίες και αρχές. Κατά το πόσο υφίστανται αυτές οι αξίες και αρχές έχουν να κάνουν με τα προηγούμενα που είπα νωρίτερα. Με ποιον τρόπο λειτουργούν όλα αυτά. Ναι. Με αξίες και αρχές λοιπόν σε ένα ευρύτατο πλαίσιο. Μαθαίνουμε να είμαστε συνεργατικοί, αλληλέγγυοι. Αυτό το έχω δεχτεί εγώ βέβαια. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι και χαίρομαι που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Αλληλέγγυοι λοιπόν, ομαδικοί, να έχουμε πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, να προσπαθούμε συνεχώς για την αυτοβελτίωσή μας. Αυτά είναι λοιπόν όλα αυτά τα θετικά, πέραν το ότι βελτιώνουμε την σωματική μας υγεία, την ψυχολογία αν το θέλουμε. Και πολλές φορές δεν σας κρύβω, μια που το ενθυμάμαι, ότι ακόμη και οποιαδήποτε ψυχολογικά προβλήματα που φέρνει σήμερα τα χρόνια μας όλα αυτά, πραγματικά έχω δει μελέτες 60% στους ανθρώπους, βλέπει τον άλλο χαμογελωστό και έχει τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ ο αθλητισμός βοηθάει κατά πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα φάρμακο στην υγεία μας, στην ψυχολογία μας. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό και να το δουλέψουμε ο καθένας ξεχωριστά. Πολλές φορές δηλαδή τα οποιαδήποτε αυτά προβλήματα δεν χρειάζεται να πάμε σε γιατρούς, δεν χρειάζεται να καταπολεμηθούν με οποιαδήποτε σκευάσματα φαρμακευτικά, αλλά να το δούμε δηλαδή έτσι με το νου μας, με το μυαλό μας που πολλές φορές λέμε και να δώσουμε εμείς τη λύση. Άρα έχουμε και αυτό το όφελος. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τα ομαδικά θέματα και τα... Ναι. Ήθελα να πω να με ρωτήσετε κάτι. Που λέτε ότι με τον αθλητισμό όντως ξεχνιόνται τα προβλήματα, οι σκοτούρες, όλα αυτά και το μυαλό μας καθαρίζει. Δεν θα ξεχάσω ότι σε κάθε σχεδόν προπόνηση ρωτούσα και εγώ τα παιδιά στις πολεμικές τέχνες, οι 10 στους 10 μου απαντούσαν ναι. Δηλαδή, τους ρωτούσα, στη διάρκεια που έκανες προπόνηση, σκεφτόσουν τα προβλήματά σου, τις αγωνίες σου, την καθημερινότητά σου? Όχι, μου λέει. Τότε συνέχιζε να αθλείσαι. Και θέλω λίγο εδώ πέρα, πριν σας διακόψω, να μας δώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πρότυπα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, κυρία Μορφίδη. Πρότυπα. Πρέπει να έχει πρότυπα το μικρό το παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει. Πρότυπα όμως σωστά, με αξίες και αρχές, όπως λέτε εσείς. Και θα ήθελα και σε αυτό λίγο να κάνετε ένα σχολιασμό, σύν τα υπόλοιπα τα οποία έχετε να μας πείτε. Κοιτάξτε, πρότυπα θα πρέπει να έχουμε, πηγάς από μέσα σου, δηλαδή βλέποντας έναν αθλητή ο οποίος πώς έχει προχωρήσει, δηλαδή πώς έχει ξεκινήσει και πού έχει φτάσει, με ποιον τρόπο, άρα θα πρέπει να γνωρίσουμε και λίγο ιστορικά, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να το δούμε. Θα μου πείτε τώρα, αν κάποιος έχει κάνει κάποια λάθη με έναν ίσως και δόλιο τρόπο, έχει ανέβει και πέρα έχει ανέβει, θα πρέπει εμείς να καθίσουμε να γνωρίσουμε λοιπόν το τι έχει κάνει ο καθένας. Αλλά λέω ότι όταν έχει πάρει διαστάσεις δεν μπορεί να είναι πρότυπο. Πρότυπα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν όσον αφορά τι, για να ανεβεί ο πήχης πιο ψηλά, τα θέλω μας. Αυτά που πραγματικά θέλουμε, μπορούμε να τα βαθμολογήσουμε και να τα δώσουμε έτσι ένα νούμερο. Δηλαδή, θέλω να φτάσω μέχρι εκεί, ή τουλάχιστον οι δυνατότητες μου είναι μέχρι εκεί. Θα μπούμε λοιπόν στη διαδικασία και θα δούμε ότι αυτό που ο άλλος για μας είναι δηλαδή το είδωλό μας, ας πούμε, αυτό που μας αρέσει πραγματικά, έχει φτάσει λοιπόν κάποια σκαλιά λίγο παραπάνω. Αυτός δεν είναι κανένα σούπερ ήρωας λοιπόν και το κατάφερε. Τα θέλω του και τα πρέπει του. Τα έχει ανεβάσει σταδιακά.
Δεν μπορείς βέβαια να πας από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό λοιπόν πράττεις και εσύ. Άρα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που γινόμαστε ο μιμητισμός ή το πόσο θαυμάζουμε κάποιον αθλητή, ναι, θα πρέπει λοιπόν να ανεβάσουμε και εμείς στροφές που λέμε, να ανεβούμε κάποια level πάνω και είναι νομίζω στο χέρι μας. Αυτό όμως που πραγματικά θα δούμε και αν δεν μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία να το πράξεις, σε οποιοδήποτε άθλημα που αγαπάς και ασχολείσαι, θα δεις ότι οι δυνατότητές σου είναι πολύ περισσότερες από αυτές που εσύ υπολογίζεις. Αυτό είναι κάτι το άπιαστο, είναι κάτι το μαγικό θα έλεγα. Εκεί λοιπόν θα έρθεις όχι μόνο να φτάσεις σε ένα επίπεδο αυτού του οποίου θαυμάζεις, αλλά πολλές φορές θα δούμε ότι είναι αυτό που λέμε ο μαθητής έχει περάσει το δάσκαλο. Κάπως έτσι ας το δούμε. Ότι μπορεί να περνάει ο μαθητής στο δάσκαλο, mm-hmm. διότι ο δάσκαλος το έδειξε και ο δάσκαλος καμαρώνει το δικό του έργο βλέποντάς το να αντανακλά πάνω στο μαθητή του. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, να μην είμαστε εγωιστές. Είναι μικρόψυχοι αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό που σας είπα μόλις τώρα, κύριε Μορφίδη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πολλές φορές να πούμε μέσα στη συζήτηση με και αυτό, ότι βοηθάει ακόμη και ο σωματότυπος. Βοηθάει τα ίδια τα κιλά. Δηλαδή, αγαπάω εγώ, ας αναφερθώ στο άθλημα που ασχολούμαι, αγαπάω εγώ την ποδηλασία, αλλά είμαι υπέρβαρος. Δεν μπορώ να συγκριθώ τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 70, 80 κιλά, 75 και εγώ να είμαι 120, 130. Όχι ότι δεν θα τα καταφέρω, αλλά δεν μπορώ να αποδώσω σύμφωνα με εκεί. Ή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα θα πρέπει και εγώ να προσαρμόσω ή τουλάχιστον αυτό που λέμε να κάνουμε κάποιες θυσίες. Πάλι έχει να κάνει με το θέμα της υγείας μας. Άρα βοηθάμε να χάσουμε κάποια κιλά. Σε αυτό βέβαια, όχι να καταπονήσουμε το σώμα μας, να το αθλήσουμε με ένα σωστό τρόπο. Αν δεν γνωρίζουμε, φυσικά θα πάρουμε και τις συμβουλές. Και ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα του ίντερνετ. Μα έχουμε μάθει όλοι. Θέλουμε να μαγειρέψουμε, θέλουμε να αθληθούμε, θέλουμε να πληροφορηθούμε για οτιδήποτε μέσα στο ίντερνετ. Ναι, καλό είναι και το ίντερνετ, αλλά θα πρέπει από ένα σημείο και μετά, όταν ανεβαίνουμε τα θέλω μας δηλαδή, να με σωστούς προπονητές να κάνουμε μια έτσι έρευνα και να μπορέσουμε. Δυστυχώς αυτό το οποίο δουλεύει περισσότερο και πιο καλά είναι στο κομμάτι το ιδιωτικό, δηλαδή μπορείς άνετα να βρεις ένα πολύ καλό γυμναστήριο, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η κοινωνία, μπορεί να σου έχει τις ανάλογες υποδομές και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν. Είναι μια τεράστια συζήτηση και τον αθλητισμό, με τον αθλητισμό. Βλέπουμε ότι πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και σήμερα βέβαια στην απόψινή μας εκπομπή, και μπορεί κάποιος να πει ότι με 2-3 λέξεις μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι αθλητισμός. Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά καθημερινά θα δούμε ότι βγαίνει και κάτι άλλο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Αυτό που έχει όμως απόλυτη σημασία είναι αν το κάνεις, με ποιον τρόπο το κάνεις, να το κάνεις με ένα σωστό τρόπο και ποια είναι το ωφέλη. Από εκεί και πέρα, αν βάλεις εσύ τα θέλω μου και τα πρέπει μου και βάλεις μία βαθμίδα και λες ότι θέλω να φτάσω μέχρι σε αυτό το σημείο ή δεν με ικανοποιεί αυτό το σημείο, είναι στο χέρι σου λοιπόν να το πράξεις. Και ξέρετε, δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ηλικίες. Αυτό που μπορώ να πω και ο καθένας που με ακούει μπορεί να το αντιληφθεί και είναι λογικό, είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, κάποια στιγμή λοιπόν οι δυνάμεις μας αρχίζουν και κάπως μειώνονται. Ένας καλά στημένος αθλητής μπορεί να αποδώσει. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 50 χρονών με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 30 χρονών, καλά δουλεμένος ο 50ης, καθόλου ο 30ης, δεν ξέρει τι είναι αθλητισμός, δεν έχει ασχοληθεί ούτε ένα βάδι, ούτε ένα απλό τρέξιμο, αλλά είναι παράδειγμα συνεχόμενα μέσα σε καταχρήσεις, ξενύχτια, ποτά, τσιγάρα, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε ότι ο 30ης δείχνει σαν 50ης και ο 50ης σαν 30ης. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μορφίδη, και θα ήθελα να πω το εξής, ότι μιλήσατε πριν λίγο για υποδομές. Είναι λίγες περιπτώσεις από υποδομές σε όλη την Ελλάδα που τουλάχιστον και εγώ έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές λόγω των αγώνων. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου βλέπουμε καλά γήπεδα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων
είναι στο ναδύρ όλα, έτσι, γήπεδα, κλειστά γήπεδα, πισίνες, αθλητικές υποδομές, έτσι, και άσε που είναι κατεσταμένα, είναι και λίγα. Δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί τώρα ολόκληρη Κέρκυρα εδώ πέρα με μία πισίνα που έχουν εδώ στην Κέρκυρα, αν θέλουν κάποια παιδιά να κάνουν κολύμβηση κτλ. Ξέχωραν αυτό, πληρώνουν και άδρα, βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη. Ο μικρός μου κάνει κρίκετ, πληρώνει. Κάποια στιγμή αυτά όλα πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Πρέπει να είναι κάποια αθλήματα, όλα τα αθλήματα να είναι δωρεάν. Έτσι. Θα σας πω πάνω σε αυτό το παράδειγμα που αναφέρετε, το ζωντανό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει σε παλιότερη εκπομπή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι στην περιοχή της Ορεστιάδας, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κολυμβητήριο, κλειστό, εννοείται, θερμενόμενο, φτάσαμε σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι και κύριε Μποντετσιάνο, να έχει κλείσει. Το ρίξανε αυτό πάνω στο θέμα δεν υπάρχουν λεφτά, η κρίση. Εν τω μεταξύ όλοι εμείς οι πολίτες, με δεδομένους του εξωτερικού, μας είχε πιάσει μια κρίση από το να ακούς από το πρωί στο βράδυ την κρίση. Και έχει κλείσει λοιπόν το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, και περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Μέχρι που να πέσουν λεφτά από τον ουρανό για να ξαναμπούν αυτό. Γιατί το θέμα ήταν ότι και τα λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολλά, αλλά είχαν ένα θέμα θέρμανσης. Και τι κάνανε? Ακούστε λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολλούς αξιωμένους και η περιοχή μας εδώ κολυμβητές, οι οποίοι παίρνουν υψηλές διακρίσεις, σε απόσταση 17 και 7, 24, αν θυμάμαι καλά, η χιλιόμετρα στο σύνολό τους είναι από την Ορεστιάδα μέχρι την λεγόμενη Αδριανούπολη. Τώρα μιλάμε, έχουμε πάρει στην Τουρκία. Είχε παραχωρηθεί λοιπόν για κάποιες μέρες και κάποιες ώρες, επιπληρωμή εννοείται, δεν σου το δίνουν τζάμπα, οι γείτονές μας, που το τελευταίο διάστημα έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων τη φαγωμάρα, την πολιτική ας το πούμε, είχαν συμφωνήσει λοιπόν με την περιοχή μας εδώ πέρα και παραχωρήσανε το κολυμβητήριο και εκεί πέρα λοιπόν γυμναζόταν οι αθλητές μας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές ακούω το εξής. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μελανά. Υπάρχει και ένα θετικό. Ναι, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει ένα θετικό. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά, δεν θέλω να τα εκμηδενίζω, κάναν κάποια πράγματα, κάναν κάποια έργα. Συμφωνώ. Αυτά όμως τα έργα και αυτές οι υποδομές, από δικιά μας κακή χρήση ή επειδή εμείς επιτρέψαμε και γίνανε βανδαλισμοί μέσα, που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, σε αυτό ευθυνόμαστε άπαντες, έχουμε την ευθύνη μας, ήρθε και ο χρόνος, αγαπητοί μου, να παρέλθει. Δηλαδή, κάνεις κάτι, έχει ένα χρονικό όριο ζωής. Αυτό θα πρέπει να το αναβαθμίσεις. Ή τουλάχιστον, αν έχει πεθάνει, έχει κλείσει τον κύκλο του, να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμη πέραν την πιο εσχάτη των περιπτώσεων, το ρίχνεις, ρε παιδί μου, και κάνεις κάτι εκεί πέρα καινούριο. Προσέξτε όμως, εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Ο χώρος που έχει κατασκευαστεί, το παλιό ας πούμε έτσι, καινούριο για την εποχή του πριν 20 χρόνια, παλιό για σήμερα. Σε ποιον χώρο στεγάζεται? Είναι μέσα δηλαδή σε ένα αστικό κέντρο το οποίο είναι ακατάλληλο? Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω? Τα νοσοκομεία, τα αθλητικά κέντρα, όλα αυτά θα πρέπει να έρχονται και να κουμπώνουν με το περιβάλλον, με την ίδια τη φύση. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται κάποιος να μας το πει. Πώς θα μας φάνταζε να είσαι σε ένα ωραίο δασίλειο, σε έναν χώρο έτσι, με την ηρεμία σου, την ησυχία σου και να αθλείσαι? Οποιοδήποτε άθλημα. Τρέχεις, κολυμπάς. Θα ήταν έργο, ναι. Σου ανεβάζει τη διάθεση, τη ψυχολογία, καθαρός αέρας κλπ. Κύριε Μορφίδη, έχουμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο, με ειδοποιεί και ο σκηνοθέτης μας, στη διάθεσή μας. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, επιγραμματικά. Κακή διατροφή στα παιδιά, καθιστική ζωή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Δεν έχουν όρεξη για άθληση. Πρέπει να τα σπρώχνει κάποια παιδιά να κάνουν την άθληση. Και να μας δώσετε και μια εικόνα για την τρίτη ηλικία, το δικαίωμα άθληση στην τρίτη ηλικία. Μία έτσι σε αυτές τις δύο παραμέτρους, μία σφαιρική απάντηση, εικόνα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν έχετε άδικο ότι συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το ζούμε όλοι.
Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, τουλάχιστον για το θέμα των υπολογιστών ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και στον αθλητισμό. Δηλαδή, βάζουμε κάποια όρια και λέμε αυτό που θέλω να κάνω η εργασία μου στον υπολογιστή, γιατί κακά τα ψέματα σήμερα όλα γίνονται από τους υπολογιστές. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσω, παραδείγματος χάρη, μία ώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να κάθομαι 5 ώρες σε έναν υπολογιστή, άρα βάζω κάποια όρια. Πάμε λοιπόν μετά. Είσαι ένα στροφή μας με τους φίλους μας. Το κομμάτι της άθλησης, δηλαδή. Κάνω ένα περίπατο, προχώρησα, οτιδήποτε έχω επιλέξει. Αρχίζει η μέρα μας λοιπόν, ροκανίζει που λέμε, έτσι. Μας μένει κάποιος χρόνος. Θα πάμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε, αν θέλουμε να κάνουμε την αποκατάστασή μας. Θα έρθει η στιγμή να κοιμηθούμε σωστά, ωραία, όμορφα. Θα έχουμε αποβάλει όλο το άγχος, γιατί η ψυχολογία μας είναι, είπαμε, ανεβασμένη. Διατροφή, πολύ καλά το είπατε. Στο θέμα της διατροφής θα πρέπει να επιλέγουμε. Κακά τα ψέματα τώρα, τα πάντα είναι ομολυσμένα, επιλέγουν το τι θα φάμε και πώς θα φάμε. Εμείς τουλάχιστον ας είμαστε εκεί πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουμε το τι θα βάλουμε στο στόμα μας και πόσο μάλλον γιατί δεν είμαστε παιδιά. Αυτά συντελούν και στον αθλητισμό ή και στο θέμα των επιδόσεων και στην υγεία μας γενικότερα. Και να κλείσω, να πάμε στην τρίτη ηλικία, η οποία αυτή είναι και η πιο παρεξηγημένη. Έχουν γίνει κάποιες φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν ήταν αυτές όμως οι οποίες θα έχουν φτάσει σε αυτό το βαθμό που θα έπρεπε να είναι η τρίτη ηλικία. Νομίζω κάπου τους έχουμε ξεχάσει. Κάπου τους έχουμε βάλει στο περιθώριο, τους έχουμε βάλει στο ράφι. Και κλείνοντας να πω ότι η τρίτη ηλικία θα πρέπει εντός παραθέσεως να την εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη γνώσεων και θα πρέπει λοιπόν να τους έχουμε από δίπλα μας, να μας δώσουν όλη αυτή τη γνώση και φυσικά έχουν δικαίωμα στη ζωή και αυτοί και να αθληθούν. Φυσικά δεν μπορούν όσο ένας νέος, αλλά τουλάχιστον μπορείς να τους βάλεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να έχουν αυτή την ευεξία και όλη αυτή την... το οποίο βέβαια θα σου δώσει και 5 χρόνια που λέει ο λόγος και παραπάνω έτσι ζωής. Και τουλάχιστον θα νιώθουν αυτό. Όλη η τρίτη ηλικία πας και από κατάθλιψη. Εδώ οι νέοι, πόσο μάλλον. Εκεί βοηθάει λοιπόν, όπως είπαμε, είναι το αντίδοτο, είναι το φάρμακο λοιπόν ο αθλητισμός. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον αθλητισμό μέσα στη ζωή μας, είτε λίγο είτε πολύ, να υπάρχει και θα δούμε πάρα πολλά τεράστια ωφέλη. Ο πολιτικός φορέας νομίζω έχει συμβάλει και μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω για να μην κάνω σπατάλη του χρόνου σας, αλλά και εκεί λοιπόν είναι ένα βήμα μπροστά ο πολιτικός φορέας και έχει μεριμνήσει για την επόμενη μέρα. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε αυτό το λεγόμενο το κλικ, την αλλαγή δηλαδή, και πραγματικά πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, αγαπητοί φίλοι, 180 μοίρες και να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι αν δεν το κάνουμε όλοι, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ αυτό το αποτέλεσμα που όλοι αναζητάμε. Κύριε Μορφίδη, δώσαμε μία εικόνα στους φίλους τηλεθεατές, μία μικρή εικόνα για το πώς είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα και βέβαια δώσατε και κάποιες λύσεις οι οποίες τα πράγματα μπορούν να γίνουν, να εκτοξευθούν, να γίνουν ακόμη καλύτερα. Και μένει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα παρόν στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εύχομαι να τα πούμε σύντομα από το φιλόξενο κανάλι σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ο Νίκος Σαλονίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βατησιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.